Αν όμως βιώνεις, όπου και αν βρεθείς, όπου και αν σταθείς, μέσα σου Ιησούς Χριστός, χθες, σήμερον, αυτός εις τους αιώνας. Πάντα τι άλλο.
Αντί το φως δόξα ενυψής της Θεό επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδαγία. Κινούμεσε, ευλογούμεσε, προσκυνούμεσε, δοξολογούμεσε, ευχαριστούμεσε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Θεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Ανός του Θεού, ο Υιός του Πάτρος ο Αίρων, την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο Αίρων, τα αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση νημών, ο καθήμενος εκ δεξιών του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε, και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και εμετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφή μας, καθά περιλπίσαμεν έπεισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνε τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφυγή εγεννήθης, ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσεκατέ φύγον διδαξόν με, του πει το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιός σου της γυνοσκούς είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
Αναστάς εκ του μνήματος και τα δεσμά διαρρήξας του Άδου, έλυσας το κατάκρημα του θανάτου Κύριε, πάντας εκ των παγίδων του εχθρού ρισαμένος, εμφανίσασε αυτόν της αποστόλης σου, εξαπέστειλας αυτούς επί το κήρυγμα και δι' αυτόν την ειρήνη παρέσχεστη οικουμένη μόνε πολύ έλε. Αφέσου των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθόδοξων ξενών, των κατοικούντων και παρικουδημούντων, εκεί πόλη ταύτη των ενωριστών επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ενδυνόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων των τώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναβαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, τον εθάδε ψευοσκημένο και παντακό το δόξο. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ενδυνόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πασεύτωνο τούτο κοπιών των ψαλών των. Υπέρ του πυρευτού του λαού του επιδεχομένου του παρουσουμένου και του δοξιών ελέγχου. Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον και φιλάνθρωπο Θεός υπάρχει και εσύ τη δόξα να φεύγουμε. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ει. Και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δώσουμε την αιώτινη δέση ημών το Κυρίο. Κύριε Λέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς το Θεός της η χάριση. Κύριε Λέησον. Ιδέρα πάσαν τελείαν Αγία ενδυνητήν και να μάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Κύριε Λέησον. Άγγελο ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά το Κυρίο ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών. Παρά το Κυρίο ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο. Παρά το Κυρίο ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Στον υπόλοιπον χρόνο τη ζωή ημών την ειρήνη και μετανοία εκτελέσει. Παράσκου Κύριε. Η Ελλάδα θέλει στη ζωή σημών ανώδυνα και πέσχει τα ειρηνικά καμήν απολογία. Το φοβερό βήματος του Χριστού ετησόμετα. Παράσκου Κύριε. Παναγία Σαχράντο υπερευλογημένη σε δόξα. Παναγία Θεοτόκε και Σόλια Μαρία. Πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παρά το μετά. Συ Κύριε. Ότι Θεός ελέος ηκτερμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή, και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το Πνεύμα της μόνο Κυρίου κλεινομένη. Συ Κύριε. Σόν εγάρεστη το ελίγ και σώζεν ημάς το Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σοφία. Ευλόγησον. Τον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντου την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόνη των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών.
Συν τη Αγία αυτή Εκκλησία και την πόλη ταύτιση αιώνα σε αιώνα να μην. Την δημιουργία του Κερουβίν και το εξωτερικό συγκρίσιμο των Σεραφείμ, με διαφθόρο θεό λόγο και ακούσαν την όντω θεό τόπο σε μεγαλύνομεν. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νύν και αίκη στου αιώνα των αιώνα να μην. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Πατερά, Κύριε Ευλόγησο. Ανάστα και μικρό μου Χριστός, αληθένο αυτεύω σημαντές προηγίες των εχράντων και παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει το τιμίο και ζωοποιούν σταυρού προς το Χίος των Επορανίων Θείων δυνάμενων σωμάτων, της και εσύ αυτού τιμίου ενδόξου ποθή του προδρόμου και όπου του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανηθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και πανηθήμων Μαρτύρων, των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου προφήτου Ηλιού του Θεσπίτου Νεκταριού και Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, του Αγίου Μάρτυρος Καρολάμπρος του Θαυματουργού, του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, Νικηφόρου Κωνσταντινοπόλεως του Ομολογητού, του Αγίου Μάρτυρος Εράσμου, του Αγίου Νέου Μάρτυρος Ιωάννου, του Αγίου Νέου Μάρτυρος Δημήτριο Εμφυλαδελφία Μαρτύρη Σάντων, Κωνσταντίνου Νιου Μάρτυρος του Εξαγαρινών, των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και μνήμων Θεός. Αμήν. Δεύτερα προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερα προσκυνήσουμε και προσπέσουμε και στον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερα προσκυνήσουμε και προσπέσουμε έναν ανθρώπου στον Βασιλείο και τον ημών. Τα ρήματά μου ρώτησε, Κύριε, εσύ είναι σκαλής μου. Πρόσκει στη φωνή τη λύσεώ μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέψω, σέψω με, Κύριε. Το πρωί θα ακούσει τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέσα και απόψε με, ότι ο Θεός θέλω να νομεί εσύ, που παρικήσει υπονειρευόμενο, που δεν διαμελούσε παράνομη κατέβη τον θαλμό σου. Εμεί σα πάνε στου εργαζομένου στην ανομία, από όλε τι πάντε του άλλου που ψεύγουν. Αν δρεμάτων και δόλιο θελήσει ο Κύριο, εγώ δεν το πείτε του ελέγχου, σέψω με τον λίγο σου. Και καθίζονται εσύ πάντα σε καμπόν στο όνομά σου. Ότι εσύ ευλογήσει δίκιο, Κύριε, ω όπλο το και σε πάντα σημά. Κύριε, καταφυγή, εγγενή σημαίνει και γενιά και γενιά. Πρώτο όρο για την θρή και πριν την και την οικουμένη. Και αυτό σου λέω ότι όλο η μη αποστρέψει άνθρωπο απειλούσε. Και είπα, επιστρέψε τι του ανθρώπου. Ότι χιλιέτερο θα δει σου κυρώ σήμερα για χθε είναι. Ή τη δίνεται και φλακή ενική. Τα εξοδρώματα αυτών έτσι, α πούμε, το κρούσε σου πρωί παρέτη. Το πρωί αντίστοιχη παρέμβαση, το σπέρσα που πέσει και αντίστοιχη ξεναρχή. Ότι ξέρει που είναι το δίσκο, το δικό σου καράκι έτρωσε που πιέσει μόνο εδώ και όσο όνειμο, δυσφορισμό του προσώπου σου. Ότι πα σε ημέρα ή μόνο, εξέρει που και τη ορκίζω, ξέρει που με, τα έτσι μόνο σου καράκι με λέτε, η μέρα των ετών, η μόνη αυτή από το μήκο τα έτσι, αν δεν έβγαινε εσύ στο μήκο τα έτσι, και το πλήρω αυτό το κόμμα στο πόσο τη ελπίδα τότε σε εμά και το ενδυσσόμενο. Τι τη γνώση σου πρέπει στον δίσκο του κόμπου στον δικό σου ξέρει που μιλάς τίποτα. Τη δεξιά σου πως γνώρισε ότι έτσι πεθαμένου στην καρδιά της οποία έπτυξε τον κύριο σου πρώτη και παρακτήθηκε από τη φίλη σου. Ενέπτυξε τον κύριο του λέω σου που πήγαινε σάμενα και βράδυ με. Εν πάση της ημέρας ημών ευραδύ με, αν τον ημερώνει τα πλούσα σημάσαι τον ειδό με κακά. Και είδε του τους δρόμους και τα έργα σου προεδίζουν τους δρόμους αυτών. Και έφερα πρώτη στιγμή του κύριου μόνο σημάσαι και τα έργα των χειρονιμών κατέφτουν τη μάχη και το έργο των χειρονιμών κατέφτουν. Έλεω και κρίση, άσο μέση, κύριε Ψαρό και σβήσω, και ο δόμο μου, ό,τι έχει προμέ, διευρωγόμενη ανακακία καρδιά μου μέσω του ύπου. Ού προεδέν προοπτανό του πράγμα, παράνομο, ούτε παραβάσει σε μίσα. Ού και κολλήθη η καρδιά στα πίξη του αφεντικού κοσμού και γύρω. Το καταλαβαίνω καλά με του πλησίου αυτού του και του δύο. Υπερηφάνω σταυρό και απίστω καρδία του τη νήσου. Και ο ψαλμί μου έχει του πιστού στη γη του και αντίστοιχα του με την φορεμόμενο, ενώ εδώ από όπου του με λειτουργεί. Πού καθώ και μέσω του κύριου του τόνου και λιμάνι, λαό να έρθει όπου και δεν πρέπει να πει ο σταυρό μου. Τη ασφαλεία αφήνει το πάνω στο μαθητό τη γη, του οξοδεύει σε πόλεω κυρίου, που εκπόλεω κυρίου πάντα στου εκλεγμένου ανομίε. Δόξα πατρίκια, ιό και ιό πνεύματι,
και εν γέννη σου άνω στον αιώνα να μην. Αλληλούια, 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 δόξα σου Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Το συνάρχο λόγο Πατρί και Πνεύματι, τον υπαρχέν και πτέντα, η σωτηρία νημών, ανηλύσουμε πιστή και προσκυρίσουμε, ότι δόξη αρχή ανελθύνε του Σταυρό και θάνατον υποβλήτε και γύρε στου Θεώτε, εν τη δόξα να στάσει αυτού. Και νυν και έχει σώνα στον αιώνα να μην, τι σε καλέσουμε νοτέ καρτωμένη, ουρανών του διανέργεια σου λίγου δικαιοσύνη, παράζουν την πλάσα του άδου συντασία, παρθένουν τι έμπε άδρου αρχή, μητέρα, ότι έσχε σε εμπειρία να κάλεσε όλο τον πάτο Θεό. Αυτό είναι και έκλεισε ο Λούκας φυσικά σήμερα. Τα διαβήματά μου κατέχουν κατά το ρόγιο όσο που μείνει κατά τέτοια από πάσα που μείνει. Πίτρος έχω που σκοπαθείς από όλους τους πράσεις του λάσου. Το πρόσω πόσο είναι τίποτα το Θεούς και έξω από τα διβλώματά σου. Προσδείς το σώμα του Θεούς όσους τρόπους που σου προβέζω. Όλη την κυβέρνη με καλοκριακιά σου. Αν είναι Άγιος ο Θεός, 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 δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και έτσι και έτσι σ' όλους σου μόνα μου. Παναγία Τριά σε ρε ισόν ημάς, πήγε να σε πατήσει με μέσα και να συγχώρησα για σ' όλη γεσμή. Άγιε επίσκεψη και έγια σε βασιλεία Σιμών έλεγε το όνομα τόσο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και έτσι και έτσι σ' όλα σου μόνα μου. Πάτε λοιπόν ο Άγιος ουρανής αδιαστή το όνομα σου, αφέρω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, όσο ουρανό και τη θυσμή. Τον άρτον ημών των εκκλησιών και όσων μισηγών διάπτυξαν τα θελήματα ημών, όσοι του μισθ' αυτού του κεφρέσιμων. Και μη σε λέγεις ημάς πειραγμών, αλλά ρίσαι μας άπο του πονηρού. Ότι σου έσαι και βασιλεία και η δύναμη και η δόξη και τα πρόσωπα και η δύναμη και η δόξη και τα πρόσωπα και η δύναμη και η δόξη και τα πρόσωπα. Αμήν, αγγελική οράση το μήνυμα της καθόλου, αλλά και γλυκή εγκέτσι του ψυχή που έχει δόμενε. Εμπληροφόρησε από τους όλες εμείς γελίζοντο, αναγγέλτε τις έμεσες κατάστασης του κυρίους και δούλους της τάφασης. Και παρέχοντο σημείο το μεγάλο. Κύριε Λέσο, 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 κύριε Λέσο. Που είναι παντήτερο και πάση ώρα που εγώ και Χριστός Κύριος και τους ανθρώπους, Χριστός ο Θεός ο Μακρότυπος ο Πολυέλος ο Πολυέθνης. Ότι Δικιός αγαπώ και τους απαντούς ο ο πάντας καλός ο Κύριε της Ευαγγείας ο πρώτος καλός, αυτός Κύριε πρόσεξε ημών για τώρα κάθε συνδέσεις και έντυνε τη ζωή είναι όπως η δουλειά σου. Τα σπηλιά σημαίνει αγγές σου με σώματα, άγγελος, δικούς δυόμους σου. Τα σημεία σκάθαρον και είσαι μας απάρχει τους αγγόντου εγγένους. Ήδησον ημάς Αγίος ο Αγίας αντιμερμονή και ανθρώπινου του ελληνικού του τέταρτου στου ισόρου τη πίσω και στην εκδήλωση από του ισόρου, όταν του ελληνικού σύλλη στου ισόρου του ελληνικού λαού, κύριε Ελέσο, κύριε Ελέσο, κύριε Ελέσο, δόξα μα τη γέλη ο Αγίος ο Πνεύμα του τέλου του γέλου του ισόρου του ελληνικού του δημιουργέρο με γέλου του ελληνικού τέλου του ισόρου του ελληνικού του ελληνικού του ελληνικού του ελληνικού του ελληνικού του ελληνικού του εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο να φτώσει ημάς και ευλογήσε ημάς. Αμήν. Χριστέ το φως που αρκετούν το φωτήριο και αγιά το πάντα άνω που είναι τον ίσο πολύ. Συγκλωτή το φωτήριο και το φωτήριο και το φωτήριο και το δεύτερο προσκυνήσαμε και προσκύνησαμε τον Βασιλείο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσκύνησαμε Χριστό τον Βασιλείο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμε και προσκύνησαμε τον αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό Λιμό. Ισάξον κύριε τη δικαιοσύνη, την ευρώσκα στην κρίση, την ευρώσκα την προσοχή, να την κρίση, να την καλύψει. Προσώπου του κλίμα μου εξέλθει ο Φαμίνη, η δεύτερη συνεχίδα. Εκεί μα έχει την καρδία μου έπεσε στην σκέψη ότι ο Σαφίλο Σάζη με πιο φοβερή με μια ηλικία. Πω αν ήλα λύσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων για του λόγου των χιλιών σου, εγώ εφύλαξα όπω χιλιά. Κατάκτησε τα διαβήματά μου, είτε στρίβει σου, είτε αν είσαι αδερφό, τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσα με ο Θεό, κλείνω το ούσο εμεί. Και εισάξω ορειμάτων. Θα πα στο σώτα ελέγχει ο σώζο του ελπίζοντα σε εσέ. Τον αντιστοιχόντα τη δεξιά σου, φύλαξό με κύριο ω κόλλο φθαλμού. Τα σκέπη των δερήγων σου και πάση με από προσώπα σε βόντων τα λεπτά τη άνθρωπη. Η κρίμα του ψυχή μου με διέσχο με στο αδερφό, στέλνει σαν την προστόμα αυτό με ράτσε την καμία. Οι παλώτες με την ύφερη κύκλος άνθρωπος οφθαλμούς αυτών έφερνε εκλήνει εν τη γη.
υπεραγόντα όσοι πλέον έτοιμος εστίων και όσοι σκύνος εκεί κόμμα να προκύπτεις. Αγάστε την Κύριε πρόφαση όλα αυτούς και υποσχέλης όλα αυτούς. Πείσε την ψυχή μου από ασεχούς ροφέας σου, από εχθρό της χειρός σου. Κύριε από λίγο να προκύπτεις διαμέρεις όλα αυτούς σε τη ζωή αυτών. Εδοκεκριμένο σου επιλύστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστε σαν υγιών και αφήγαν τα κατάλημα της δικής αυτών. Εγώ δεν είναι δικαιοσύνη οφείσω με το προσώπο σου. Αναστήσω με έντρο οφείλω την δόξα σου. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου, επί σύ πέμπιθα. Μη κατασκηθεί είναι στον αιώνα. Μη δε καταγγελωσά το σάμι οι εχθροί μου και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, που μη κατασκηθώσει. Εσκληθεί το σε μη ανομούντες διακαινείς. Στο δού σου, Κύριε, γνωρισό μου και τα στρίφου σου, δίδαξό μου. Μιλήσω με την αλήθειά σου και δίδαξό μου ότι εσύ είναι ο Θεός σου σωτήρου και σε υπέροντα όλη την ημέρα. Δείστε την εκκριμό σου, Κύριε, και τα ελέη σου ότι από που έμπνος εσύ. Αμαρτίας νοητητός μου και αγνίας μου μην νηστείς. Κατά το έλεος σου μνηστητή μου σύ ένε και της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς όλους αυτού. Πάσε όδη Κυρίου έλεος και ο αλήθεια της εξηγήσου του για αυτού αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και το όνομα σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία του, πολύ λέρεστη. Είσαι στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αφριστήσει το σύστημα αυτού του Κύριου νομίσει γη. Βεβαίωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριο ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόντας μου. Επίπροψαν επ' εμέ και λέει σόν με την οδηγινή και το πώς είναι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επιθύμησαν και εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άθες πάσα στις αμαρτίες μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επιθύμησαν και μίσος άδικο δεν είσαι σαν μου. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με μη κατεσχυθεί ότι ήλπισα έπισε. Άκακη και ευθύ σε κολόντο μη ότι υπέμεινα σε Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ και σώμη των θλίψεων αυτών. Λέει σώμη ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήρους των κυβών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επειδή οπλήγομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Την ανομία μου υποκοινώσκουν και η αμαρτία μου ενωπιών του εστίδια παντός. Συ μόνο η μαρτών και των πονηρών ενωπιών σου εμποίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσεις ενωπιμές θέσαι. Η δούγαρε τα νομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμεινε η δίνη. Η δούγαρα αλήθεια μη γράψε στα άδειλα και τα τρίφια της σοφίας του Δίος άσου. Ραντίζ με ισόδο και ευχαριστήσω, αφηλίζ με και υπέρχει όλα να ευχαριστήσω. Αφηλίζ με αγαλία συγκεφωσή, με αγαλιά σου και ως θέα καταπληρωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τα αμαρτιό μου και πάσα σας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία μου καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τις εγκάρτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιο, μη αντανέλησα το μου. Απόδος μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωτού σου και ας επίσης επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάθον ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκα άντρο ολοκαυτώματα μου καθιωκίσεις. Εσύ εν το Θεό πνεύμα στην πνεύμα καρδία στην πνεύμα και ταπεινωμένη ο Θεός όπως σου πληρώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου της Ιών και οικονομηθείτε τα τυχεία του Σαρίου. Τότε ευδοκίσεις της Ιών δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αλήσου συνεπτωθυσιαστήριό σου μόσχος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Τον συνάδελφων λόγων Πατρί και Πνεύματι των εκπαρθένων τεφέδα ισοτηρία ημών. Ανυμνήσομαι την πιστή και προσκυνήσομαι ότι η υπόψη σαρκή ανερθύνε το σταυρό και θάνατον υπομείνε και η γύρε του στεθνεώτα εν τη ενδόξω αναστάσει αυτού. Και νίκια ήκε στου αιώνα των αιώνων να μείνε. Θεωτώ και εσύ, άμελο και αληθινή, πλαστή σα από τον καρπών τη ζωή. Σε ηγετεύομαι πρέσβε με δέσπινα μετά των Αποστόλων και πάντων των Αγίων ελεηθήνε τα σπηγάσιμων. Κύριο ο Θεό, ευλογητό, ευλογητό κύριο ημέρα καθημέρα. Κατεβοδό σε ημίν ο Θεό των σωτηρίων ημών, ο Θεό ημών, ο Θεό του σώζει. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς, Κύριε Λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγια Επίσκεψε Κυρίας της ασθενείας ημών, ένι και το δωμάτό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών, όντως ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου.
όσο μου δαν όρθει επί της γης των άφων ημών των οποίους φροντώσεις είναι σήμερα. Και άφεση μου τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Εμείς ανέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονήρο μου. Ότι σου έστε η βασιλεία και δύναμη στη δόξα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγγελική οράση των νουν εκθαμβούν με ναι και θεϊκή εγέρση την ψυχή φωτιζόμενε. Επιλοφόρε τη Αποστόλη επαγγελίζοντο. Αγγείλατε και σέρθετε εσύ την ανάσταση του κυρίου, συνερπούντο τη θαύμαση και παρέχοντο ημί το μέγα έλεο. Κύριε Λέισον, 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 κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, 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 ο εμπαντή καιρό και φάση η ώρα και ουρανό και επικής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλό προσωτηρία με τις Ευαγγελίες του μελώδων αγαθών αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθημαν της μήνυμα προς τα σύντορά σου. Τα σπηχά σε μοναχία σου, τα σώματα άνθρωπων, του λογισμού διόρθωσαν τι ενίε κάθαρον. Και ρίσε ημά από πάση τύψο κακών και οδύνη. Τύχησον ημά αγίε σου, Αγγέλη, στην παρεμβολή αυτών φρουρούμενων και οδηγούμε κατά τη σώμη στην ενότητα τη πίστεω. Και στην επίγνωση τη απροσύπτου σου δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την καινή και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην. Δημετέρω το χερουβίν και δοξοτέρα να συγκρίτε στον Σεραφείμ να διαφθόρωστε ο λόγο που σε την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομε. Ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ. Το Θεός εκτερήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτό εφ' ημάς και ελύσε ημάς. Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πατέρ Παντοκράτο, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεό της μία δύναμη σε ρίσον με τον Αγαπητέρα. Και είσαι πίστας η κρίμα σε σώσον με τον Αγαξοβούλου σου, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτερο κινήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερο κινήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτερο κινήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ο Θεό δεν μπορεί να δει όσο με την δυνά. Ο Θεό δεν μπορεί να δει όσο με την δυνά. Ο Θεό άφησε την προσευχή του ενό διδάγματο του σώματό μου. Ο διαλόγο του επανέστη που έχει καταφέρει την ζήτηση τη δική μου. Και ούτω έτσι το Θεό λέω και αυτό. Μην παραδείγματο του Θεού και κύριο αντίληψη τη δική μου. Αποστρέψα κακά σε εκκλήσει την ερμηνεία του μισολόγου των αυτού. Εκκλησία τη πίσω του ξεμολογήσου με το όνομα τη του κύριου Ταγαθών. Ότι εκ πάση του ύψου εσυρίσω με και τη εκκλήση του κύριου Ταγμό μου. Ενώ ο Θεό του προσεκτή μου και μη περίξει τη θέση μου, πρόσεξε με και εισάξω μου. Ρηγήθη για το λεσχία μου και τα ράκτερα που φωνήσε κιού και από τρίου σε μαρτωμού. Ότι εξέπνευε με ανομία και ενοχή ενεκόμενη καρδία μου καρδία μου, εταράχθενε μη, και δηλία θανάτου με σε νεφεμέ. Κόμος και δρόμος έρχεται νεφεμέ και κάλυψε με σκότος και είπα, τι δώσ' μην πτέρυγα, στο σύμπερ της τεράς και πεδασίς μου την καταπάψω, ιδού εμάτου να φυγατεύουν και ευνήσει την ευγερή μου. Προσεδεκόμη το χρυσό ζωτά με από λιγοψυχίες και από καταιγίδος, καταπόντουσον Κύριε, και καταδίελε τα γλώσσα αυτών ότι είδω ανομία και ευλογία δεν μου πόλη. Ημέρας και νυχτός η γλώσσα για αυτήν επιτατήθη αυτής, ανομία και κόμος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούτε ξέρει και ο πλατιών αυτή τόπο και δόλο, ότι η εχθρό σου λύθησε με την εγκάν, και ο μισό με μεγαλωνιμών σε εγκρίνουν από αυτού. Σύνδε άνθρωποι, η ζώπηση και μόνη του πιστεύουν, όσοι το αυτό δεν είχαν να με δέσματα, εν το έτσι του Θεού εγχωρέθηκε την ομονία, και εν τέχνη δίδυτα άνοξε από αυτού, και καταβίδωσαν τι άλλου ζώνε, ότι η πονηρία τη παρηγγεία αυτών εν μέσω αυτών, εγώ προ τον Θεό και έκραξε την κύρωση σύμπουσέ μου,
Εσπέρας και πρόκειμε συμβριάζει τη γη σου μια παγγελό και εισακούσε τη φωνή μου. Πληγδώσε την ειρήνη τη ψυχή μου των εκδηζόντων και διαβολήσε τα συνεδρή. Εισακούσε ο Θεό και θα πληρώσει αυτού. Ο υπάρχουν πρώτων αιών που βάλε στην αυτιά τα άλογα που τούτε φοβήσαν τον Θεό. Εξέτει τη χείρα αυτού και το αποδεικνώνε. Ρεβήλωσαν τη διαθήκη αυτού διαμερίσαν από ορκή του προσώπου αυτού και έγισαν εγκαρδία αυτών. Βαλήθηκαν οι λόγια του περέλαιου και αυτή οι βολίδε και πήγησαν επιχείρα του πέριν άρθρου για αυτό σε διαδρέψει. Δώσε τον αιώνα σ' άλλου τον Θεό, ξύδε ο Θεός κατάξει αυτούς η φρέα διαφθοράς. Άδε σε μάτων και δωριότητος, ου μη επισέπτωσε τα σπέρας αυτών. Εγώ δεν κύριε ζωή της που κατηγόνε βοηθεία του υψίστου, εσκέπτει του Θεού του ουρανού απληστήσετε. Περί του Κυρίου αντιλήτου ορμού και καταρχή μου, ο Θεός μου και ζωή επ' αυτών, ότι αυτός είχε δε στην παγίδα συρρευτών και από λόγου ταραγώδους. Έτσι μεταφρένησε αυτό η θυσιάση και που τα σπέργα σ' αυτού εμφυήσει. Όπλο την γλώσσα είναι αλήθεια αυτού. Που βοηθήσει από φόβο που τρεχνώ από βέλη και το μέλλον ημέρα, από πράγμα του σκότια από ερωμένα από συμπτώματα του και δημιουργούμε συμπληρού. Εσύ δεν επιτύχει σου φιλιά και φιλιά και εκκλησιών σου. Προσέχε ου φυγή. Λύτσε ο καρδί σου κατανοήσει κατά πόδο σε μαρτωλών όψη. Ότι εσύ κύριε η ελπίδα μου, τον ύψον έφου κατά την τύχη του. Που προσελέψετε προσέχα κάτι και μάθη ψού και γύρω του πνεύματί σου. Ότι σαν γέννη αυτό επιλύεται περί σου και αντιλάξει εν πάση τη οδύση. Ευκαιρό να ρούσει σε επίποτε προσκόψει προσλήφων τον πόδα σου. Επιασπίδα και βασιλεί που ανεπιβήσει, καταπατήσει λέοντα και τράχοντα, ότι με μένει τη συγκυρία σου με αυτόν και βάζω αυτόν να δέχομαι το όνομά μου. Υπεράξω προ την και παντού σου με αυτού, με τα αυτού με ενθύμηση ξυλούμε αυτόν και δοξάζω αυτόν. Μακρότητα ημερών εκπλήσω αυτόν και δείξω αυτού των τυριών μου. Δόξα πατρίκη και ο γαγίο πνεύμα του κυρίου και του ζωή των αιών να μην. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεό. Κύριε Λέιζον, κύριε Λέιζον, κύριε Λέιζον. Δόξα πατρί και Υιό και Υιό πνεύματι. Το συνάδελφο λόγο πατρί και πνεύματι τον εκπαρθένο τεχθέντα εις εξωτηρία νημών. Αν εμίσουμε πιστή και προσκυνήσουμε ότι η δόξη αρκεί, αν ευθύνεται το σταυρό και θάνατο υπομείνε και γύρω στην νεότα, εν τη εδόξη αναστάσει αυτού. Και ρίχνει και ρίχνει του αιώνα των νεών να μιλευτούν και έχουν παρεχθεί παρησία και τα πολλά ημών αμαρτήματα. Σύντομη του κύριου και των ισότητων του Θεού και παρθένου πολλά γαρισκή δέη στην πρόσφυγη του νέα δεσπότου και παρήξε παρτολούν και σε πάντων με συντελεί μονιστή και σώσει δυνάμενο και παθήνη περιμόν κατά δεξάμενο. Τα χύπρο καταλαβαίνω σαν ημίση και. Τα χύπρο καταλαβαίνω σαν ημάση και κυρίω του κυρίε, ότι προσδόκουν τη σφόδρα. Μπορεί να μην τον Θεό, στο περιμόν, ένα και την τόξη ονοματό σου. Κύριε Ρίση, ημάση και λάθη τη παρτή μόνο, ένα και τον ονοματό σου. Άγιο ο Θεό, έχει τη σκυρό, θα έχει τα νοσηλέσει μα. Άγιο ο Θεό, έχει τη σκυρό, θα έχει τα νοσηλέσει μα. Άγιο ο Θεό, έχει τη σκυρό, θα έχει τα νοσηλέσει μα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την κυρίω και ιό στου αιώνα των αιώνα μην. Παναγία Τριά, σε λέει σου μας, Κύριε Ελλάδα, σε μαρτύσιμον, δέσποτα συγχώρησε τις ανομίες μην άγγιε, επίσκεψε και έγιασε σε στενιές ημών και το όνοματό σου, Κύριε Λέξου, Κύριε Λέξου, Κύριε Λέξου, Κύριε Λέξου, Κύριε Λέξου, Κύριε Πνεύματι, Κύριε Λέξου, Κύριε Λέξου, Κύριε Λέξου, Κύριε Λέξου, Κύριε Πάτερ ημών, ο Ιησούς ουρανής, γεστό το όνομά σου, ευθέω το βασιλεία σου, γερθεί το θέλημά σου, όσοι είναι ουρανό και φυτής γης των άρτων, μόντε εμπιούσε ο δώσιμη σήμερον, και άψε μην τα αφήματα εγών, όσοι και μη τα αφήμες ο φυλέτης ημών, Εμεί ενέχει μα πειρασμό να γαρίσει μα από ό,τι πονηρού. Πολύ σου αισθάνε η βασιλεία και την ευαισθητή του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο που είναι και εκφωνή στον αιώνα. Αμήν. Αγγελική οράση των εξαγούμενων, επιτελική ευγέστη του κύκλου των ζώνων, εμπειροφόρη τη αποστόλη επικελίζοντο, αναγκύρατε τη έθεση, η ανάση του κυρίου εν επιξενεργούντε τη στάφαση, επαρέχοντε του μήτρου μέγα έλεο. Κυριαλέσου, 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 αυτός κύριε πρόσεξε και μόνο την ώρα τα άφητα συνδέθηκες και έθινε τη ζωή μου όπως σε δολάσουν. Τα σφυγάς μόνο Αγία σου, το σμαντάκτον, τους προηγισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάση λήψη κακών και οδύνης. Τίξω εμάς την κύσου Αγέννης, έτσι παρεμβολή από φρουλούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμε εμείς την ενότητα της πίστος και στην επίδυνη σου και από σου τους δόξεις, ό,τι το έχει δώσει εσύ στο άνω στον αιώνα να μην. Κύριε Λέγη, Κύριε Λέγη, Κύριε Λέγη, δόξα πατρί και ο γελίο πνεύμα της Ειρηνικέης του αιώνα στον αιώνα να μην. Την ιδέα του κυριού και του σφαίρα του κυριού και του αγιαστόρου που θα το αποκτούσαν
νότος και τόπος σε μεγαλύνουμε. Εν όνομα του Κύριου Πρώτη στον Πάτερ. Άξιον εις σύνοψα λεπτός μακαρίσεις και ο τόπος την εμακάρτηση παρομόμου του και μητέρα του θεοιμός, την ιδιωτέρα των χειρομή και ενδοξτερά σπίτου του Σεραφείου, την αδιαφθόρος ανάμου την πόσα την άδωσα τόπος σε μεγαρύνομεν. Φωτίζουν, φωτίζουν αέριο και η Ιερουσαλήμ, η καρδός και η Κυρίου Υψή ανέβηκε, όρε βενήθη για γάλλους σε όνς είδε έχουν τέτοιου θεοτέμι και η Αιγέση του τόπου σου. Δώσ' μας και σε τέλειο θέμα στην Ιερουσαλήμ και η Αιγέση του σώνας των αιώνα μην. Το σύγκριτο φόρο πατρό Σιμών Αντωνίου του Μεγάλου, το σύγκριτο φόρο πατρό Σιμών Ιωσήφ του Ισυχαστού των Αγίων και Δικαίων Θεπατέρων Ιωσήφ και Άννη του Ελλαγή, πατρό Σιμών Ιωσήφ, πατριάρχου του Λοφόρου του Ομολογητού και τη Μήνη, επιτελούμε και του Ελλαγή, πατρό Σιμών Ιωάννου, αρχιστό πρωτοφόρο του Χρυσοστόμου, τη Φιέν Ισταγωγία, επιτελέσουμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημά ω αγαθό και φιλάθρωπο και λέμε ο Θεό. Χριστό ανέστε εκ νεκρών, φαλά το θάνατο πατήρι και τη ζωή χαρισάμενο. Χριστό ανέστη, όχι. Δόξα τη ζωή. 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 Δόξα τη Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη. Yeah.
εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εναυτός του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπάσης Επισκοπής Χριστιανών Ορθοδόξων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του εξεβούσιμων έθνους πάντης αρχής και εξουσίας εν αυτό που κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέ του υπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτού πάντα εχθρό και πολέμιο του Κυρίου δεηθόμε. Υπέ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη υπούν των εναυτές του Κυρίου δεηθόμε. Ευκρασίας αέρου, νεφορίας των καρπών της και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμε. Υπερπλεών των οδηπορούντων, νοσούν των καμνών, των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμε. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμε. Αντιλαγούς όσο ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ημίη χάρη της Παναγίας Αχάνη υπερευλογημένης ενδόξου δεσποίησης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αντίλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα και νικαίοι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λόγη ψυχή μου το Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη η ψυχή μου το Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον. Ευλόγη η ψυχή μου το Κύριον και μη επιλαθώ του πάσας τα σαν αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύω τα πάσας τα σαν ομοία σου, τον ιωμένον πάσας τα στόσου σου. Το λυτρούμενον εκθόρα στη ζωή σου, τα στεφανούντας εν ελέητη εκτιμή. Επιπόντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγγελιστήστε Θεός αε που είναι ότι σου. Ποιόν ελέημος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένη. Ευνόησε τα σωρούς αυτού το Μόησι της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ήρμον και ελέημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλεος του πιστέλος. Που κατά τα σαν ομοία Σιμών επίσεν ημίνου, δε κατά τα σαμαρτία Σιμών τα πέδω και ημίνου. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το ελέος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν, εμάκρινε να φημώ τα σαν ομοία Σιμών. Καθώς
Κύριε Πατήριος, τήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνείς, διότι κούσες με. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτός, η άνθρωπος το αγρό ούτως εξαφήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτού και ούκ υπάρξει, και ούκ εκκρινώσετε την προσώπων αυτού. Έμεος του Κυρίου από του αιώνος, έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσους ή τη διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του πείσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόσει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατείς και υπηρούνται στο λόγο αυτού, του ακούσε της φωνής το λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούν, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάτε τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου το Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου το Κύριο και πάντα το Άγιον αυτού ευλογητός η Κύριε. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χαρητή. Παναγία σας ράντο υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αγίους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, εν η ψυχή μου τον Κύριον, στον Κύριον εν τη ζωή μου, σαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεβίθατε πάρχοντας εμπίους ανθρώπων, ισουχές τη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει εις την γήν αυτού. Εν εκείνη τη μέρα πάντοτε πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός η αποβοηθός αυτού, η ευθύς αυτού, επικύριον το Θεόν αυτού. Τον ποιήσαντα τον ουρανό και τη γη, την θάλασσα και πάντα τα ελαφτή. Τον φυλάσσοντα τα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένη, διδόντα τροφή της ποινώση. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος ο φοιτητούς, Κύριος αναρθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Φανών και χείραν αναλύψετε και οδόν αμαρτωλών αγαπή. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός.
ενήθε αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχουν και καταδεξάμενος δια την ημετέρα σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας αντρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, ειδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, όσον ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον. Αγιλαγούσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Παναγίας εκράντου υπερευλογημένης ενδόξης της ποιησίας Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας, τους απάντων Αγίων Μνημονεύοντες σε αυτούς και αλλήλους. Πάσα τη ζωή μου, το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Η αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εν τη βασιλεία σου νίσθητη μα Κύριο τα δέχτησε τη βασιλεία σου. Μακάρι περί το πνεύμα, διότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πεθούντες ότι αυτοί παρακηθήσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στη τη γη. Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη ότι αυτοί πορταστήσονται. Μακάρι ελεημονές ότι αυτοί ελεηθήσονται. Όλοι στις εν το σταυρό εθεών είναι σε πιστέψας Χριστέ, ομολόγησες σε ειλικρινός εκ καρδίας, νίσθητη μου Κύριε Βόν, εν τη βασιλεία σου. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτή το Θεό όσονται, τον εν το τσίμα του σταυρού, ζωήν αφήσαντα το γέννημον και ξηράναντα την εκ του ξύλου κατάραν, ο σωτήραν και δημιουργών συμφώνος υμνήσομε. Μακάρι νοπή ότι αυτοί Θεού κληθήσονται το θάνατο σου Χριστέ, θάνατου έλυσα στην δύναμη και συνήγυρας τους απαιώνους των όντας, σε υμνούντας τον αληθινό Θεό και σωτήρα ημών. Μακάρι δε διοφαίνει και δικαιοσύνη ότι αυτόν εστίν τη βασιλεία των ουρανών. Επί τον νύβα σου Χριστέ παραγγελόμενε γυναίκες εμέ επεζήτουσε ζωοδότα μυρίσε και οφθηνάφτες άγγελος βόν Ανέστη ο Κύριος. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσως είναι ημάς και διώξωση και είπος υπάν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενη έτε και νεμού. Σταυρωθέντος σου Χριστέ εν μέσω δύο καταδίκων ληστέων ομένης βλασφήμων σε κατεκρίθη δικαίως ο δε άνος εθεολογών παράδεισον όχι σε. Έδωσε να διάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εκ της ουρανής σταύρο τόπον αποστόλο το μωρό παραγελόμενε γυναίκες εμνε ανεβόησαν ο Χριστός ανέστη ως δεσπότη και δημιουργών αυτόν προσκυνήσω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Τρίας αμέης θερμονάς, υπαντουργός και παντοδύναμος, ο Πατήρ ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, σε υπνούμε τον αληθινόν Θεό και σωτήρα ημών. Και νίκε αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κερέ ψυχέ να εθεού και φίλοι αδειώδευτε, κερέ άφρεκτε και φίλοι μορφετρώνε, κερέ μη κύρκου Εμμανουήλ, Χριστού του Θεού ημών.
Σοφία, όρθιοι, εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ, σώσον ημάς ε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστού, ηλίας ο έδοξος,
Άρα θε καταπέψα σε λυσέω τρικάρι, τόσους από διόκη και λεπρούς καθαρίζει. Υιό και της τιμός είναι αυτόν διάματα. Με την κυρία της κόπης μιμούμενόταν, ο βαπτιστή ευθείες της λίγους ερχόμενος πάτερ Αντώνιε, εις ερήμου γέγονας οικιστής και την οικουμένη με στήριξα σε ευχές σου, διό πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθεί με τα ψυχάς ημών. Αγγελική οράση των ουλ εκθαβούμενε και θεϊκή εγέση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμυροφόρη της Αποστόλης ευγγελίζοντο, αναγγείλανε της εθνησήν την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμασης και παρέχοντος ημί το μεγαέλεο. Ήρθες δάσκο κατήρθες αθάνατε, αλλά του λάδου καθήλες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξιμυροφόρης θεϊξαμένος δέρετε και της εις Αποστόλης ειρήνη δωρούμενο, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Κυρίου Άγιος ή ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Άγιος. Άγιος ο Yeah.
Κύριος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι εν ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Ως τες αληθήνε τα θεμέλια του δεσματηρίου,
Ανεώθησαν τε παρακτήλα εφήρε πάσε και πάντα τα δεσμά ανέθη. Έξυπνος δε γινόμενος σε δεσμοφύλαξη, ειδών ανεωγμένα στα στήρα της φυλακής, σπασάμενος μάχεραν, έβελεν εαυτόν ανερή, νομίζαν εκ πεφευγένε τους δεσμιούς. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μη δεν πράξεις εαυτόν κακόν, άπαντες γάρες μεν εμφάδε. Ετήσας δε φώτα εις επίδησε και δρόμος γενόμενος προσέπεσε το Παύλο και το Σύλλα και προαγαγών αυτούς έξω έφη, Κύριοι, με την πίνη να σωθώ. Τι δε είπον, πίστευσαν επί τον Κύριον Ιησού Χριστόν και σωθήσεις και ο οίκος σου και λάλησαν αυτόν τον λόγο του Κύριου και πάση της εν τη υγεία αυτού και παραλαβών αυτούς εν εκείνης τη ώρα της νυχτός έλουσεν από τον πληγών και βαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παρακρίμα αναγκαγόνται αυτούς στον οίκον αυτού παρέθηκε τράπεσαν και εργαλειάσαν το πανική πεπιστευτό στον Θεό. Αδελφοί του το φρονιστό εν ημινό και εν Χριστό Ιησού ως εν μορφή Θεού υπάρχον που καρπαγμονηγήσατε το εινεήξα Θεόν αλλά αυτόν εγκαίρος εν μορφή του λουλαβών εν ομοιότητα ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διότι ο Θεός αυτόν υπερίψωσε και χάρισε το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, είναι το όνομα του Ιησού πανγόνι κάμψη επ' ουρανίων και επιγείων και κατακτονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσιντε. Ότι Κύριος Ιησούς Χριστός, Χριστόξαν Θεού Πατρός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Θεία, ορθή, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση. Και το πνεύμα πίσω. Κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο παράγον ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλόν εγγενετής και ερώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες Ραβί, τι σήμαρτεν ούτως οι γονείς αυτού τι να τυφλός γεννηθεί. Απεκρίθη ο Ιησούς ούτε ούτως σήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού αν είναι αφανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέψαντός με, έως ημέρα εστί, έχετε νίξ, ότι οδείς δύνατε εργάζεστε, όταν το κόσμο ο φως ημί του κόσμου. Τ' αυτά λοιπόν, έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέκρισε τον πυλών επ' τους οφθαλμούς του τύφλου και είπεν αυτό, είπαγε, νύψε εις την κορυβήθρα του Σιλοάμ, που ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήρθενουν και ενύψατο και ήρθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερο ότι τυφλώσιν έλεγον «Ου ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών». Άλλοι έλεγον «Οτι ούτως εστίν», άλλοι δε «Οτι όμοιος αυτό εστίν». Εκείνος έλεγε «Οτι εγώ είμαι». Έλεγον αυτό «Πώς ανεόχθησάσει η οφθαλμή». Απεκρίθη εκείνος και είπεν «Άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε εις την κορυβήθρα του Σιλοάμ και νύψε, απεθόν δε και νύψάμενος ανέβλεψα, είπονουν αυτό, πού εστί εκείνος, λέγει, πού κοίδα, άγουσιν αυτό προς τους Φαρισαίους τον ποτέ τυφλόν, ειν δε Σάββατον ότε το πυλών επίησε ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάρινουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψεν. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκε επί τους οφθαλμούς και ενυψάμει και βλέπω. Ελεγονούν εκ των Φαρισαίων την ες, ούτως ο άνθρωπος ούκ έστει παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ού τηρεί. Άλλοι έλεγον, πώς δυνατή άνθρωπος αμαρτωρός τη άφταση μία ποιήν και σκίσμα είναι ναύτη.
λέγουσε το τυφλό πάλι. Συ, τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι εξέσοδος οφθαλμούς. Ο δε είπεν, ότι προφήτης εστίν, που πεπίστευσαν ουν, ιου δε περί αυτού, ότι τυφλώσει και ανέβλεψε, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος, και ερώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, όσον άρτη βλέπει. Απεκρίτησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών, και ότι τυφλός εγεννήθη, πως δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν. Ή τι σύνηξεν αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ουκ είδαμεν, αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Αυτά είπαν οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γάρ συνετέθην το Ιουδαίο ίνα, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπαν ότι η ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ούν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως είναι τυφλός και είπαν αυτό, δώσ δόξαν το Θεό, εμείς είδαμε ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθη ο εκείνος και είπε, «Η αμαρτωλός εστίν ούκ είδα, εν είδα, ότι τυφλώσουν άρτη βλέπω». Είπαν δε αυτό πάλι, «Τι επίησέσαι, πώς είναι ξέσου τους οφθαλμούς». Απεκρίθη αυτής, «Είπον ημίν ήδη, και ούκ υπούσατε, και ούκ υπούσατε, τι πάλι θέλετε ακούει, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε». Ριδόρισαν ουν αυτόν και είπον, «Συ οι μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωσέωσες με ένα θητέ». Ημείς είδαμε ότι Μωσή ελάλησεν ο Θεός, τούτον Θεούκ είδαμεν που όθεν εστί. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτό, «Εν καρ τούτο θαυμαστόν εστί, ότι ημείς ουκ είδατε, όθεν εστί, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμε δότι αμαρτωρών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού πει, τούτου ακούει, εκ του αιώνος ουκ υπούστη ότι είναι ξέτης οφθαλμούς τυφλού γεννημένου, ημίν ούτως παρά Θεού, ουκ η δύνατο ποιήν ουδέν». Απεκρίθησαν και είπον αυτό, «Εν αμαρτή εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω». Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού». Απεκριθεί εκείνος και είπε, «Τι σε στη Κύριε, ή να πιστεύσω εις αυτόν». Είπε δε αυτό ο Ιησούς, «Και ωρακάς αυτόν και ο λαλών μετά σου, εκείνος εστίν. Ο δε έφυγε, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό». Το καιρό εκείνο εξήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τεινά, είναι δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξε το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Εκεί δε είναι αδερφή καλουμένη Μαρία, και παρακαθίσεται παρά τους πόδας του Ιησού, οικουέ το λόγον αυτού. Δε Μάρθα, περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσα δε είπε, «Κύριε, ού με έλυσε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή, υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβητε». Αποκριθεί δε είπεν αυτή ο Ιησούς, «Μάρθα, Μάρθα, περιμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε έστι κρύα. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ή τη σου καφερεθείς δε απ' αυτή». Εγένετο δε το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασα τη γηνή φωνή εκ του όγκου είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σας και μαστίου σε θύλα σας. Αυτός δε είπε, «Μένουν γε, μακάρι ακούοντες το λόγο του Θεού». Φυλάσσοντες αυτό, δόξα σοι
Κυριακή έκτη από του Πάσχα σήμερα. Την ερχομένη Τετάρτη έχουμε την απόδοση της εορτής του Πάσχα και θα σταματήσουμε να ψάλουμε το Χριστός Ανέστη. Τη σημερινή λοιπόν τελευταία Κυριακή από του Πάσχα η Εκκλησία μας υπενθυμίζει το θαύμα της θεραπείας του εκγενετής τυφλού το οποίο διηγείται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ακούσαμε προηγουμένως την διήγηση του θαύματος, αλλά όπως συνήθως κάνουμε κάθε Κυριακή, ας την ακούσουμε και με απλά λόγια και στη συνέχεια θα σχολιάσουμε ορισμένα στοιχεία από αυτήν την ευαγγελική περικοπή. Ο λόγος για τον οποίον και εγώ και ο πατήρ Νικόλαος σας παρουσιάζουμε και με απλά λόγια τις ευαγγελικές περικοπές είναι για να πάψουν να ισχυρίζονται ορισμένοι ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει το Ευαγγέλιο και πρέπει να το διαβάζουμε στη Δημοτική. Έχουν ήδη πολλοί αρχίσει να μεταφράζουν τις ακολουθίες στη Δημοτική και σιγά σιγά θα σταματήσουμε να ακούμε τα Ευαγγέλια στην πρωτότυπη γλώσσα, στο πρωτότυπο Ευαγγέλιο, στο θεόπνευστο κείμενο και θα ακούμε μόνον στη Δημοτική. Ορισμένοι αρχιερείς και ορισμένοι κληρικοί το κάνουν ήδη και διαβάζουν τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο μόνο στη Δημοτική, όχι στην αρχαία γλώσσα. Εμείς λοιπόν, για να απαντήσουμε σε αυτούς ότι μα δεν καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο, δεν είναι καλύτερα να τα διαβάζουμε στη Δημοτική. Μετά από την ανάγνωση, την παραδοσιακή, την ορθόδοξη, την σωστή του Ευαγγελίου στην πρωτότυπη γλώσσα των Αγίων Ευαγγελιστών, με απλά λόγια παρουσιάζουμε και την Ευαγγελική περικοπή στη Δημοτική γλώσσα. Λέει λοιπόν με απλά λόγια η σημερινή Ευαγγελική περικοπή ότι ενώ ο Χριστός βάδιζε μέσα στα Ιεροσόλυμα είδε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τυφλός εκγενετής από γεννησιμιού του και τον ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριό μας και του είπαν «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός» και αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά έγινε έτσι για να φανερωθεί τα έργα του Θεού σε αυτόν. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα αυτού ο οποίος με έστειλε έως ότου είναι η μέρα, διότι έρχεται νύχτα κατά την οποία κανένας δεν μπορεί να εργαστεί. Όταν βρίσκομαι εν το κόσμο, είμαι φως του κόσμου». Αφού τα είπε αυτά, έφτισε κάτω, έκανε πυλό από το πτίσμα, από το φτύσιμο και με τον πυλό αυτό έχρισε τους οφθαλμούς του τυφλού και του είπε «Πήγαινε να νυφθείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ» και η λέξη Σιλοάμ στα ελληνικά σημαίνει απεσταλμένος. Πήγε λοιπόν ο τυφλός και νύφθηκε και επέστρεψε στο σπίτι του βλέποντας. Οι γείτονες λοιπόν και αυτοί οι οποίοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός έλεγαν «Αυτός δεν είναι που καθόταν και επετούσε» γιατί συγχρόνως ήταν και επέτης. Άλλοι έλεγαν «Αυτός είναι». Άλλοι έλεγαν «Δεν είναι αυτός αλλά είναι όμοιος με αυτόν». Και εκείνος έλεγε «Εγώ είμαι». Το έλεγαν λοιπόν «Πώς ανοίχθηκαν τα μάτια σου» και αποκρίθηκε εκείνος και είπε «Κάποιος άνθρωπος που λέγεται Ιησούς έφτιαξε πυλό και μου έχρισε τα μάτια μου και μου είπε πήγαινε και νύψου στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και εγώ πήγα, νύφθηκα και ανέβλεψα». Του είπαν λοιπόν «Πού είναι λοιπόν εκείνος που έκανε το θαύμα» και λέγει «Δεν γνωρίζω». Οδήγησα λοιπόν αυτόν τον τυφλό στους Φαρισαίους υπερήικοι, αυτόν που ήταν κάποτε τυφλός. Ήταν δε Σάββατο όταν ο Χριστός έκανε τον πυλό και άνοιξε τους οφθαλμούς του τυφλού. Και το ρωτούσα λοιπόν ξανά οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψε και του είπε «Μου έβαλε πυλό στους οφθαλμούς, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί δε από τους Φαρισαίους είπαν «Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό, ο Ιησούς, διότι δεν τηρεί το Σάββατο». Το γεγονός πως έκανε πυλό με τα χέρια του θεωρήθηκε πως κατήργησε την αργία του Σαββάτου.
αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστός, δεν είναι από το Θεό, γιατί δεν τηρεί το Σάββατο. Άλλοι έλεγαν φιλικά προσκύμενοι προς τον Χριστό, όπως ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ από Αρημαθαίας. Μα πώς μπορεί άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια σημεία? Και ανάμεσα στους Φαρισαίους υπήρχε σχίσμα, και σχίσμα είναι αυτής. Λένε πάλι στον τυφλό, εσύ τι λες για αυτόν που σου άνοιξε τους οφθαλμούς? Και αυτός απήντησε, είναι προφήτης. Δεν επίστευσαν οι Ιουδαίοι γι' αυτόν ότι προηγουμένως ήταν τυφλός και ανέβλεψε, μέχρι ότου φώναξαν τους γονείς του αυτού που ανέβλεψε. Και τους ρώτησαν και τους είπαν, αυτός είναι ο γιος σας, τον οποίο εσείς λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός? Πώς λοιπόν τώρα βλέπει? Απήντησαν σε αυτούς οι γονείς και είπαν, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Αλλά πώς βλέπει τώρα δεν γνωρίζουμε. Ή ποιος άνοιξε αυτού τους οφθαλμούς? Εμείς δεν γνωρίζουμε. Αυτός όμως είναι μεγάλος, είναι ηλικιωμένος. Αυτόν ερωτήσατε, να τον ρωτήσετε αυτόν. Αυτός θα μιλήσει για τον εαυτό του. Και αυτά τα είπαν οι γονείς του, γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους, φοβήθηκαν να μαρτυρήσουν το θαύμα, διότι ήδη συμφώνησαν οι Ιουδαίοι ότι εάν κάποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, θα τον διώξουν από τη συναγωγή, θα τον αφορήσουν. Γι' αυτό και οι γονείς είπαν ότι ηλικία έχει, εμείς δεν ξέρουμε, αυτόν ρωτήσετε. Για δεύτερη φορά τον φώναξαν τώρα οι Φαρισαίοι και είπαν σε αυτόν, να δοξάσεις το Θεό που σε θωράπευσε, γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Χριστός, είναι αμαρτωλός. Και αποκρίθηκε ο τυφλός και είπε στους Φαρισαίους, αν είναι αμαρτωλός εγώ δεν ξέρω. Ένα ξέρω, ότι ενώ ήμουν τυφλός τώρα βλέπω. Και το είπα πάλι, τι έκανε, πόσο άνοιξε τα μάτια? Και τους αποκρίθηκε, σας είπα ήδη, δεν ακούσατε. Τι θέλετε πάλι να ακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητέ του? Τον κορόιδεψαν και του είπαν, «Συ είσαι μαθητής αυτού, εμείς είμαστε μαθητέ του Μωυσέως. Εμείς γνωρίζουμε ότι στον Μωυσή μίλησε ο Θεός. Αυτόν δεν ξέρουμε από πού είναι, από πού προέρχεται, τι είναι». Και αποκρίθηκε ο τυφλός και τους είπε, «Αυτό είναι θαυμαστό, γιατί εσείς δεν ξέρετε από πού είναι και εντούτοις μου άνοιξε τους οφθαλμούς. Γνωρίζουμε όμως, όπως λέτε κι εσείς, ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Αλλά αν κάποιος είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα του Θεού, αυτόν ακούει. Εδώ στους αιώνες των αιώνων δεν ακούστηκε ποτέ ότι κάποιος άνοιξε τα μάτια τυφλού, ο οποίος γεννήθηκε τυφλός. Αν δεν ήταν αυτός από τον Θεό, όπως εσείς λέτε, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε». Το αποκρίθηκαν και του είπαν, «Εσύ γεννήθηκες μέσα στις αμαρτίες και εσύ θα μας γίνεις και δάσκαλος και τώρα θα μας διδάξεις?» Άκουσε ο Χριστός και τον έδιωξαν οι Φαρισαίοι. Άκουσε ο Χριστός ότι τον έδιωξαν, ήκουσε ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω, τον βρήκε και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Εσύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Και αποκρίθηκε ο τυφλός, ο πρώην τυφλός, και είπε, «Ποιος είναι, Κύριε, για να πιστεύσω εις αυτόν?» Και του είπε ο Χριστός, «Τον έχεις ήδη δει και αυτός ο οποίος μιλάει μαζί σου, αυτός είναι ο Χριστός». Και απάντησε ο πρώην τυφλός, «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε. Και προσθέτει η Ευαγγελική περικοπή, τελειώνει εδώ η περικοπή, και είπε ο Ιησούς, «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμο τούτον ήλθον, ήρθα για να κατακριθούν ορισμένοι, ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να δουν και αυτοί οι οποίοι βλέπουν να γίνουν τυφλοί». Θα δούμε λοιπόν σήμερα στα σχόλιά μας εδώ εν πρώτης την διπλή ομολογία. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε θέματα που έχουν σχέση με το θέμα της ομολογίας και της αποτύχησης. Θα δούμε λοιπόν πρώτα
την διπλή ομολογία του θεραπευθέντος τυφλού. Την πρώτη φορά ευγενική ομολογία και ήρεμη. Την δεύτερη έντονη ομολογία και ελεγκτική. Θα δούμε επίσης την δειλία δυστυχώς των γονέων του τυφλού που τον άφησαν μόνο και ανυπεράσπιστο από φόβο για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή. Θα δούμε επίσης την διάσταση, το χάσμα ανάμεσα στους Ιουδαίους και στους χριστιανούς που το χάσμα αυτό παραμένει μέχρι σήμερα. Και θα δούμε επίσης ότι όσοι διώχονται και τιμωρούνται και αφορίζονται και δικάζονται γιατί ομολογούν τον Χριστό, ομολογούν την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που είναι ο Χριστός. Λένε οι πατέρες ότι ο Χριστός είναι, η Εκκλησία είναι ο Χριστός, ο εις τους αιώνας επεκτηνόμενος. Αυτούς λοιπόν οι οποίοι ομολογούν τον Χριστό, την Εκκλησία, την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αυτούς βρίσκει ο Χριστός. Αυτή είναι με τον Χριστό και την Εκκλησία. Δεν βρίσκει ούτε τους διώκτες, ούτε τους δειλούς, όπως ήταν οι γονείς του τυφλού. Ας δούμε λοιπόν πρώτα την πρώτη ομολογία του τυφλού, η οποία ήταν ευγενική. Και εμείς όταν μιλούμε για τον Χριστό, την πρώτη φορά πρέπει να είμαστε ευγενικοί και διακριτικοί και επιεικείς, να είμαστε διδακτικοί. Του είπαν λοιπόν οι Φαρισαίοι ότι ούτως ο άνθρωπος ούκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτ ηρεί. Αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστός, δεν είναι από το Θεό γιατί κατήργησε την αργία του Σαββάτου. Εσύ τι λέγεις? Και η πρώτη ομολογία του τυφλού, ο δε είπεν ότι προφήτης εστί. Εγώ κατανοώ ότι είναι προφήτης, πρώτη ομολογία. Και το προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη σημαίνει είναι άνδρας θείος, θεϊκός, αποσταλμένος από το Θεό. Εσείς λέτε πως δεν είναι παρά Θεού, αλλά εγώ λέω πως είναι προφήτης, σταλμένος από το Θεό. Και όταν κάλεσαν τους γονείς του, άστιξε να δούμε αυτήν, ας δούμε τη δειλία των γονέων του. Τι είπαν οι γονείς? Δεν τον κατηγόρησαν τον τυφλό, αλλά δεν ομολόγησαν αυτά που ήξεραν για το θαύμα. Είπαν οι γονείς στους Φαρισαίους, αυτός είναι ο γιος μας και ξέρουμε πως τυφλός γεννήθηκε. Πώς όμως τώρα βλέπει δεν ξέρουμε. Δεν είχαν μάθει από τον γιο τους πως βλέπει, ότι κάποιος λεγόμενος Ιησούς έκανε πυλό, του έχρισε τα μάτια, του είπε να πάει στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και αφού πήγε και νύφθηκε έγινε καλά? Δεν τα ήξεραν αυτά οι γονείς του? Δεν ήξεραν πως κάποιος λεγόμενος Ιησούς έκανε το θαύμα? Είδαν ξαφνικά το γιο τους να θεραπεύεται και αυτοί δεν ήξεραν? Δεν ξέρουμε. Αυτός μεγάλος είναι, ηλικία έχει, ρωτήστε τον, αυτός θα σας το πει. Και λέει ο Ευαγγελιστής, επικρίνοντας την δειλία τους, αυτά τα είπαν οι γονείς του, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Τα είπαν γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους, διότι ήδη είχαν συμφωνήσει, ήδη γάρ συνετέθεντο οι Ιουδαίοι, ότι εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Γιατί ήδη είχαν συμφωνήσει ότι αν βρεθεί κάποιος από εσάς που θα πει ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, ότι ο Ιησούς αυτός ο δάσκαλος που κάνει θαύματα, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, θα τον διώξουμε από τη συναγωγή. Από συνάγωγος γέννηται, θα τον αφορήσουμε. Και συμπληρώνει ο Ευαγγελιστός, για ποιο λόγο, δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικία έχει, γιατί φοβόταν, ήσαν δειλοί. Και λέει ένας ερμηνευτής, ότι επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής το λόγο για να τους παρουσιάσει ως δειλούς τους γονείς του. Και για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, προσποιώνταν πως αγνοούν το θαύμα, για να μην ομολογήσουν τον Χριστό. Το Υιό δε τον αγώνα όλων επιφορτίζονται και όλων τον αγώνα τον φορτώνουν στο γιο τους. Δεν μπορώ παρά να κάνω σχόλιο
στο σημείο αυτό για πολλούς δειλούς. Το Ευαγγέλιο τα λέει αυτά. Κατηγόρησαν και εμάς οι οποίοι κάναμε την αποτύχηση και διακόψαμε το μνημόσυνο των αρχιερέων, και πρέπει να επενέσω όλους εσάς οι οποίοι δεν φοβηθήκατε δια των φόβων των Ιουδαίων, των οικουμενιστών, δεν μας αφήσατε μόνους. Κάποιοι μας άφησαν, χωρίς βέβαια να μας κατηγορούν κιόλας, όπως και οι γονείς του τυφλού. Δεν τον κατηγόρησαν, απλώς είπαν εμείς δεν ξέρουμε. Και πολλοί τώρα πιστοί χριστιανοί που δεν μας ακολουθούν λένε δεν ξέρουμε γιατί ο πατήρ Θεόδωρος και ο πατήρ Νικόλος, δεν τους κατηγορούμε, αλλά μήπως έκαναν λάθος. Δεν ξέρουμε, αυτοί ξέρουν. Άλλοι μας κατηγορούν. Όπως κατηγορούσαν τον τυφλό οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι μεγάλοι οικουμενιστές. Άλλοι μας κατηγορούν και από πάνω, όπως οι φθονεροί φαρισαίοι. Και δεν μπορώ επίσης να μην θυμηθώ ότι πολλοί από εσάς, σαν τους γονείς του τυφλού, πήγατε και ανακριθήκατε για μας που διοκωνόμαστε σε δικαστήρια, σε επισκοπικά και σε συνοδικά στη συνέχεια, και σας ρώτησαν και δεν φοβήθηκατε να πείτε την αλήθεια. Όχι, ο πατήρ Θεόδωρος και ο πατήρ Νικόλαος δεν συκοφαντούν, δεν κάνουν φατρία, δεν είναι σχισματικοί. Τον Χριστό υποστηρίζουν, ο Χριστός, η Εκκλησία είναι η αλήθεια. Όπως είπε ο τυφλός, είναι προφήτης. Αυτός είναι ο Χριστός, αυτός είναι η Μεσσίας, η Εκκλησία, δεν υπάρχει αλλού η σωτηρία. Και αυτές οι καταθέσεις σας και οι μαρτυρίες σας έχουν καταγραφεί. Όπως καταγράφτηκε και η συγκινητική συμμαρτυρία και η συγγενική κατάθεση των γονέων του πατρός Νικολάου, του πατρός Χαραλάμπους, ο οποίος δεν είπε δεν ξέρω τι κάνει ο γιος μου, ρωτήστε τον, τι φταίω εγώ. Αλλά είπε όχι, ο γιος μου έχει δίκιο, καλά κάνει και ομολογεί Χριστόν, καλά κάνει και ομολογεί Ορθοδοξία. Και το είπε και στην τηλεόραση και παντού, το είπε και στην ημερίδα που κάναμε. Και συγχάρηκε το γιο του και είμαι μαζί σου παιδί μου. Οι γονείς λοιπόν, όχι δειλία και οι άλλοι, οι γνωστοί μας και οι φίλοι μας, αλλά φανερά να ομολογούν και αυτοί και να συμπαρίστανται για να μας απομονώσουν, τον άφησαν το γιο του Σολομόναχο οι γονείς του. Και οι Φαρισαίοι εφώνησαν εκ δευτέρου των άνθρωπων. Δέστε τώρα το επόμενο που θέλω να σχολιάσω. Τον φώναξαν για δεύτερο. Δεν τους έφτασε την πρώτη φορά που τους είπε. Έκανε πυλό, μου έχρισε τα μάτια και έγινε το θαύμα. Εφώνησαν εκ δευτέρου να το παραπλανήσουν. Δώσ' δόξαν το Θεό. Εμείς είδαμε ότι ο άνθρωπος αυτός αμαρτωλός. Εμείς γνωρίζουμε, ξέρουμε πως αυτός είναι αμαρτωλός. Και τώρα ο τυφλός, όχι ευγενικά και διηγηματικά, σας είπα ότι έφτισε, μου έχρισε τα μάτια και μου είπε, τώρα πιο έντονα απαντάει, πιο έντονα ομολογεί ο τυφλός. Απεκρίθηκε εκείνος και είπεν, ή αμαρτωλός έστιν ούκ είδα, αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Εν είδα, ένα ξέρω, ότι ενώ ήμουν τυφλός τώρα βλέπω. Και το επαναλαμβάνουν πάλι, τον πιέζουν δεύτερη φορά. Δεν έφτανε το επισκοπικό δικαστήριο, μας στέλνουν και στα συνοδικά δικαστήρια εκ δευτέρου. Είπονουν αυτό πάλι. Τι σου έκανε, πώς άνοιξε τα μάτια σου? Και τους αποκρίθηκε τώρα ελεγκτικά και με μία δόση ηρωνίας, να μην φοβόμαστε όταν βλέπουμε ότι κάποιοι επιμένουν στην πλάνη τους, να μην φοβόμαστε να ελέγχουμε, ακόμη και με ένα χιούμορ, με μια ηρωνία. Δέστε τώρα ο τυφλός, που δεν είχε βέβαια καμία σχέση με τα γράμματα και τη σοφία και τις γνώσεις των γραμματέων και φαρισαίων, αλλά είχε πίστη και τον φώτισε ο Θεός, και αποκρίθηκε, σας είπα ήδη και δεν ακούσατε, τι θέλετε πάλι να σας πω? Σας λέμε μια φορά και μια φορά αυτό, ο οικουμενισμός είναι αίρεση, είναι επανέρεση, μία, δύο, τρεις, πέντε, δεν το ακούτε. Είπον ούνι μη και ού και, τι θέλετε πάλι να σας το πω? Και μερικές φορές ελέγχω τον εαυτό μου, αλλά κακώς τον ελέγχω,
διότι κάποιοι και στο τηλέφωνο αλλά και άλλες φορές έξω με ρωτούν για πράγματα αυτονόητα και γνωστά. Και λέω, καλά βρε παιδί μου, αυτό δεν ξέρετε, σας είπα και δεν το ακούσατε. Το είπα, δεν το ακούσατε, απλά πράγματα. Και λέω πάλι μέσα μου, μήπως δεν ξέρουν. Είπον ειν ούδη ημίν και ούκ ακούσατε, τι πάλι θέλετε ακούιν. Μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Εδώ είναι η ειρωνία, το χιούμορ. Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητέ του Χριστού. Και ξέσπασαν οι Φαρισαίοι και τον ελιδόρησαν και του είπαν, τον κοροϊδέψαν και τον είπαν, όπως κοροϊδεύουν και εμάς, έχουν φτάσει να μας λένε μέχρι τρελούς, μέχρι δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Τον ελιδόρησαν και του είπαν, «Συ ή μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ, εσύ είσαι μαθητής του Χριστού του Ιησού, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέως. Εμείς ξέρουμε ότι στον Μωσή μίλησε ο Θεός, αυτόν δεν τον ξέρουμε, από πού είναι». Και αποκρίθηκε πάλι με πόση σοφία ο θεραπευτής τυφλός, «Μα αυτό είναι το θαυμαστό, ότι εσείς δεν ξέρετε από πού είναι και μου άνοιξε τους οφθαλμούς. Γιατί δεν μου τους ανοίξατε εσείς? Και γνωρίζουμε, δέστε σοφία, θεολογική τώρα, πώς φωτίζει ο Θεός, γνωρίζουμε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει». Ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς, αλλά εάν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Αν κανένας είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα αυτού, και ας το σχολιάσω εδώ, ότι δεν αρκεί να είναι κανείς θεοσεβής, αλλά αν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάνουν τον Ορθόδοξο, και μιλούν για την Ορθοδοξία, ακόμη και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπου βρεθεί για την Ορθοδοξία και τους Αγίους Πατέρας μιλεί, και κάνει τον θεοσεβή. Αλλά και το θέλημα τούτου ποιεί, εάν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί. Αυτόν ακούει ο Θεός. Όχι να είναι απλός θεοσεβής, αλλά αν κάνει και το θέλημα του Θεού και τα έργα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι να μην έχουμε σχέση με αιρετικούς και με αλλοθρίσκους. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να κόψουμε σχέση με αιρετικούς και αλλοθρίσκους. Τι να τους κάνω εγώ, τους πολλούς, τους χιλιάδες, τους εκατοντάδες χριστιανούς, τους χλιαρούς που λένε, μα εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, κάνω το σταυρό μου, κάνω εκείνο, κάνω εκείνο, κάνω εκείνο. Αν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, ο Θεός δεν μας ακούει. Και τι άλλο θέλετε, τους λέει, ακούσατε ποτέ στην ιστορία κάποιος να θεραπεύσει τυφλό εκ γενετής? Εκ του αιώνος ου κυκούσι ότι ίνιξε τις οφθαλμούς τυφλού για γεννημένου. Και οι προφήτες θεράπευσαν κάποιους τυφλούς και ο Χριστός θεράπευσε άλλους τυφλούς, όχι όμως εκ γενετούς τυφλούς. Ή μη ειν ούτως παραθεού ου κυ δύνατο ποιήν ουδέν. Αν δεν ήταν από το Θεό αποσταλμένος ο Χριστός, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Και τώρα θύμωσαν οι Φαρισαίοι, όπως θυμώνουν με εσάς που κάποιες φορές πηγαίνετε και ελέγχετε κάποιους ιερείς, καλά κάνετε, εκεί στην πύλη, την βορεία, την δυτική, την... και λέτε, πάτερ, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί με τον οικουμενισμό, εσύ θα μας μάθεις τώρα, λένε οι ιερείς, δεν ξέρουμε εμείς, δάσκαλος θα μας γίνεις τώρα. Θύμωσαν τώρα οι Φαρισαίοι, εν αμαρτία εσύ γεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις εμάς. Τώρα θεωρούν ο Χριστός είπε πως ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, η ασθένειά του δεν οφειλόταν σε αμαρτίες. Αυτοί τώρα το αντιστρέφουν για να τον θίξουν. Εσύ γεννήθηκες μέσα στην αμαρτία, είσαι αμαρτωλός και εσύ θα μας διδάξεις? Ο πατήρ Θεόδωρος κάνει αυτό, ο πατήρ Νικόλαος κάνει αυτό, ο πατήρ Φώτιος κάνει αυτό και αυτούς ακολουθείτε? Έκαναν αυτό, έκαναν εκείνο. Προηγουμένως μου έλεγε ο πατήρ Νικόλαος ότι κάποιος κληρικός γνωστός, δεν λέω το όνομά του, εξακολουθεί και γράφει εναντίον μου, μα ο πατήρ Θεόδωρος είπε αυτά, είπε αυτά, είπε αυτά, αυτόν ακούτε. Ότι είστε υποκαθαίρεση. Και ότι είμαι υποκαθαίρεση. Τον πατέρα Θεόδωρο ακούτε. Θα δούμε ποιους ακούει και ποιους βρίσκει ο Χριστός. Εμάς ή αυτούς οι οποίοι δεν ομολογούν Χριστόν. Και εξέβαλον αυτόν έξω και τον έδιωξαν. Επιμένουν λοιπόν στην αντίδρασή του, στην άρνηση. Δεύτερη φορά τον κόνασαν. Και η ευσέβεια είναι ζωή, είναι βίωμα. Η Ορθοδοξία δεν είναι στοχασμή,
Διαλεκτική φιλοσοφία είναι πράξη. Αν τη το θέλημα αυτού ποιεί. Εν είδα ότι τυφλό σον άρτη βλέπω. Τι μου λένε τώρα εσείς θεωρίες. Εγώ βλέπω τώρα ότι βλέπω. Αυτή είναι η πράξη, είναι το βίωμά μου, βλέπω. Θα μου το αρνηθείτε αυτό. Και ιδιαίτερα ας επιμείνω εδώ λίγο στη διάσταση μεταξύ χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού. Εμείς του Μωσέως εσμέν μαθητέ. Είδαμε δε ότι Μωσή ο Θεός λαλάλικεν. Αυτός δεν ξέρουμε. Εξακολουθούν και τώρα οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, τους οποίους δεχόμαστε ότι είναι και αυτοί στο δρόμο της σωτηρίας και οι πατριάρχες μας και όλοι οι άλλοι. Δέστε, οι ίδιοι, οι διδάσκαλοι των Εβραίων λένε, εμείς έχουμε τον Μωυσή, ο Χριστός δεν ξέρουμε τι είναι. Ούκ είδαμεν πόθεν εστί. Και εμείς εξακολουθούμε σήμερα να κάνουμε διαλόγους, να θεωρούμε πως σώζονται οι Ιουδαίοι και οι Ιουδαίοι, αυτοί οι οποίοι διαρκώς από την εποχή που εμφανίστηκε ο Χριστός είναι σε διάσταση. Εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή, δεν είμαστε μαθητές του Χριστού. Και τον ελιδόρησαν, σύ οι μαθητής εκείνου, εμείς δε του Χριστού εσμέν μαθητέ. Και εξέβαλον αυτόν έξω. Και τελειώνω. Με συγκλώνησε και εμένα αυτή η διαπίστωση, που την είδα βέβαια σε ερμηνευτικά κείμενα, δεν είναι δική μου, σε κείμενα πατέρων. Αφού τον έδιωξαν λοιπόν, τον έκαναν από συνάγωγο, τον αφόρησαν, αφόρησαν και οι δικοί μας τον θεολόγο Σωτηρόπουλο και πολλούς άλλους αγωνιστές της Ορθοδοξίας, θα φορήσουν και εμάς σε λίγο. Από το επισκοπικό στο συνοδικό θα μας καθαιρέσουν και εξέβαλον αυτόν έξω. Φοβήθηκαν οι γονείς του. Φοβούνται όσοι δεν έρχονται μαζί μας, τους ομολογητάς, και πηγαίνουν και εκκλησιάζονται εκεί μαζί με αυτούς τους γραμματείς και φαρισαίους. Ο Χριστός τι έκανε, με ποιους πήγε? Με αυτούς που ομολογούν ή με αυτούς οι οποίοι διαστρέφουν τη διδασκαλία του? Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό. Άκουσε ο Χριστός ότι τον έβγαλαν έξω, τον αφόρησαν. Βλέπει ο Χριστός και οι Άγιοι ομολογητές ότι μας διώκουν, μας κουβαλούν στα επισκοπικά και στα συνοδικά δικαστήρια και μας έχουν κάνει από συναγώγους. Να είμαστε εδώ εν όρεση και σπηλαίης και τις οπές της γης. Αυτές τις ημέρες κάτι συνήντησα έναν γνωστό μου μεγάλο αξιωματούχο, πολύ μεγάλο αξιωματούχο, ο οποίος λέει, πονάω Πάτερ Θεόδωρε και στεναχωριέμαι. Λέω, γιατί πονάτε και στεναχωριέστε? Γιατί, λέει, ήμουν σε ένα λεωφορείο και άκουσα να συζητούν δύο χριστιανοί ευσεβείς και λέγαν για εσάς. Δεν έχει σημασία που είμαστε. Πού θα μας βρει ο Χριστός? Οι Φαρισαίοι είχαν τον λαό του Σολομώντος. Ο Χριστός βρήκε τον τυφλό έξω. Και εξέβαλον αυτόν έξω. Και εκεί τον βρήκε ο Χριστός. Τον βρήκε έξω. Να μην στεναχωριόμαστε λοιπόν που είμαστε έξω. Αρκεί να μας βρει ο Χριστός. Και να τελειώσω με ένα διδακτικό. Κάθε χρόνο που διαβάζουμε αυτήν την Ευαγγελική περικοπή του εκγενετού τυφλού, συγκινούμε από το κοντάκιο της εορτής. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, σύ Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός εκγενετής. Τα μάτια της ψυχής μου, Χριστέ, είναι βλαμμένα, κατεστραμμένα. Της ψυχής, δεν έχει σημασία αν έχουμε σωματικούς οφθαλμούς, της ψυχής τα μάτια μας να είναι ανοιχτά. Προσέρχομαι λοιπόν, Χριστέ, με βλαμμένα τα μάτια της ψυχής μου ως ο τυφλός εκγενετής, εν μετανοία, και σου φωνάζω, σύ τον ενσκότη το φως το υπέρλαμπρον. Εσύ, Χριστέ, μέσα στο σκοτάδι των θρησκειών, των αιρέσεων, του οικουμενισμού, εσύ είσαι το φως το υπέρλαμπρον. Και εμείς, έστω κι αν είμαστε αμαρτωλοί, αυτό θα ομολογούμε όπως ο γενετής τυφλός. Είναι προφήτης, είναι το σκότος το υπέρλαμπρον. Αμήν. Είπομε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπομε,
Κύριε Πατροκράτορα, στον Πατέρα Λιμόντιο, μεθάσου επάσχουσον και ελέησον. Κύριε Λέση, κύριε Λέση, κύριε Λέση. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ηλιώσονται, μεθάσου επάσχουσον και ελέησον. Κύριε Λέση, κύριε Λέση. Έτσι διόμεθα υπερπάσης επισκοπής Ορθοδόξων. Έτσι διόμεθα υπέρ των αδερφώνημων των ιερέων, ιερού μονάχων, ιεροδιακών μονάχων και πάσης σε Χριστό ημών αδερφότητος. Έτε διόμεθα υπέρ ηλαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέπτης, συγχωρίας, αφές των μαρτιών, των δούλων των Θεών, πάντων των αξιών και ορθόδοξων ξενών του κατοικούντο και παρεπιδημοντών και πόλης αυτή. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Έτσι διόδεσα υπέρ του Μακαρίου και ενδύμου και τώρα της Αγίας Εκκλησίας Πάσχης και υπέρ πάντων των προμεθαμένων πατέρων και των πόλεμων. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Έτσι διόδεσα υπέρ των κακοφορούντων και παιδεύουν των Ευαγγείων και πεσόντων ανθρώπων των ποιών των ψαλόντων. Κύριε Λέησον, ότι λέει και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ και δόξα με περούμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματος του Ίστα Ιξόρνας των αιώνων. Αμήν. Έκαστε ή και δικούμενο Κυρίο, κύριε Λέησον, που πιστεί πέντε και δικούμενο δε ηθόμε, κύριε Λέησον, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κύριε Λέησον, κατοικήσει αυτούς το ρόλο της αληθείας, κύριε Λέησον, αποκάλυψε αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, κύριε Λέησον, δώσει αυτούς την Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, κύριε Λέησον, σώσουν ελεήσον την λαβού και διαφύλαξαν αυτούς ο Θεός της Ικάρη, κύριε Λέησον, κατοικούμενη σας και παράσιμο το Κύριο πίνατε, συν κύριε, είναι και αυτή σύνη, δοξάζωση το πάτη μου που έκανε πρεφές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατοικούν οι προέλθοι και κατοικούν οι προέλθοι, όσοι κατοικούν οι προέλθοι, εμείς στο κατοικουμένο, όσοι πιστοί έχει και διενεργείς του Κύριου δεηθώμεν. Κύριε Λέησον. Την λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρη της Σοφία. Κύριε Λέησον. Ότι θελέπεσαι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας. Των αιώνων, αμήν. Έτσι και έτοιμοι του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Λέησον. Αντιλαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρης και της Σοφίας. Κύριε Λέησον. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε, συναγόμενοι, στη δόξα τα αναπέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ούτε αείς, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Thank you.
Ασκού, Κύριε. Στον
Αγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων αμνημονεύσαντε, και αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή τιμός, Χριστό το Θεό παραπτώμεθα. Συ, Κύριε. Για τον υπερμόν του μονογενός σου Υιού, με το ευλογητώσει, σου το Παναγείο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα Ιησού αγαπήσομεν αλλήλους ειν αενομονία ομολογήσομε. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριος θεέωμα μου και καταφύγη Σοφία πρόσκομαι. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, εκ νέπατος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανεχθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρινεζόντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου πέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοοποιόν, το εκ του Πατρός επορευόμενον, το συν πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξεζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Καλό, στόμενε με τα φόβου, πρόσκομαι την Αγίαν αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης εισι ανένεσαι. Η χάρις του Κυρίμων Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών και με τα του Πνεύματος σου πάνως κομμέντας καρδίας Thank you.
Τον επινοικίον ύμνων άδοντα, πόντα και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαών, πλείς ο ουρανός και η γη της δόξης μου, ως ανάε της ύψης της ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, ως ανάε της ύψης της. Λάβετε, φάγετε, που το μέστη το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Πείετε εξ αυτού πάντες, ούτω εστί το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Σε κονσόν σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Έτσι προσφέρομεν. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένη, θα δώσω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Oh, man.
Πνεύματος νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ερέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού σε τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος σου. Πάντων σου και μνημονεύσαμε σε δικαί την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησο. Τον ευχαριστώ με και για αυτό το φιλίο δώρο του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησο. Όπως ο λάβρος Θεός ημών που δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και Βεροράνιο. Και ενώ ερώνα πλησίας Κύριον ίσως μην εμπορίας πνευματικής. Αλλά και θα πέσουμε θυσίας άλλους του Βουλιά του Αγίου Πνεύματος Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησο. Όπως είναι η μάσα που πάει στο πλήθος αργής του Λουλού και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε Λέησο. Και λάβρος όσουν ευαίσου και διαφέρεσαι τη μάσα ο Θεός της Ικάρητη. Κύριε Λέησο. Ημέρα πάσα τελεία μαγεία νερνική και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Στον οδηγό φύρα και των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Συνόδη και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Καλά και συγκέντρο δεθήκε ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Ζωή σημών ανώδυνα ανεφέστητα ελληνικά και καλήν απολογία. Είναι επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσκου Κύριε. Πνεύματος της κοινωνίας και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η της άμυνη αυτούς και αλλήλους. Και πάση τη ζωή νημόκουσα το Θεό παραθόμεθα. Παράσκου Κύριε. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σαν κατά Κρήτος τον μάνε επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου. Ως και η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί. Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της ημών. Κύριο κλείνομαι. Κύριε. Χάριτι και κερμής και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιομεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσκομεν τα Άγια της Αγίας.
Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ερθώνει στον κόσμο να ματωλού σώσεων, πρώτο σημείο εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άκρο των σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νεύρο σου. Το δέαμε όμως σου ελέησόν με και συγχώρησόν τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σκήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή είναι όλη. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστουργία μη φλέξεις με την ενουσία. Πήγαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα μιέ Θεού κοινωνών με παράλογε, που μη γάρ της εκτρίσου το μυστήριο Νίκο, που φύγει ο άσχημος ο κατάφερο Ιούδας, αλλός ο μυστής ομολογός ημνίστηκε μου Κύριε την βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξη γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έτελξα σπόδο με Χριστέ και ηλίωσα στον θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήρωτα αμαρτία μου και εμπληστήνε τη ενσύ τρυφή καταξίωσο. Είναι τα δύο σπιρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαμπρότηση των Αγίων σου, πώ εισελεύσω με ο ανάξιο. Εάν γαρ τον μίσο συνεισελφίνη στον ηλχώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκεστη του γάμου και δέσμιο συγκβαλούμε υπό τον Αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήμα τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια τάφτα οδεία των ανάξιων γίνεται, αλλά εις κάθαρση και αγιασμό ψυχήστε και σώματος, και εις αραβόνα της μελούς της ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρ της εκτρίσου το μυστήριο Νίκο, που φίλμας ενός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά σωληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Oh.
Asana to yeah.
και τον αρχαίο του κόσμου. Και το δάνειο εγκαλυσάμενο στις μικροφυλέτες και διαμαρτωρόντους άφησης νεμαρτιών. Αυτός δε τα άνες άφησης εγώς, τις αμαρτίες, τις προνομίες, τα πλημερίματα, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εγνώστητα εναγνύεται παραβάσεις και παρεπαγενόμενα παρατολούς σου τούτο. Και είτε ως άνθρωποι της αγαπωλούς και τα κόσμια υπούντας και διαβόλες πανήξαν, είτε εν λόγω είτε εν έργο, είτε εν γνώση είτε εν αγνία, είτε λόγω ιερές που κεφάλισαν ή που κατάλαβαν ελαίως ιδέντο, είτε το ίδιο ανθρώμα και υπέρυσαν ή όποιοι υπήρχουσαν, αυτός της αγαπώς και μυθήκε ο δεσπότης, ούτους τους ούτους ο λόγω υπήρχε εντόπιση, όρο να φύγει και είναι το ελάχημα, και τον όρκο και το μέγας ο έργος, να λέει το πράγμα του Κύριε Πάξον ημών δεωμένου της αγαπώτης εκ πρωτοδούς τούτων. Και πάρε δε ως πολέμους θα θέλει να αυτοράγαμε. Απάραξε να φύγει και είναι το ράσιο. Σιγαρή είπας δε τα όσα πίστε της γης, έστε δεδεμένα εις ουρανός, και θα λύσετε της γης και δεδεμένα εις ουρανός. Ενισχύνοντας τον αμάρτους, ενισχύνοντας τον αμπέμενε, του αράξου πατρί και το πανεπίστε και αυτό και το τόσο πνεύμα και αίτης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, τη γη σας θανάτου γεύσαστε. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, τη γη σας θανάτου γεύσαστε. Yeah.
Thank you.
πίστη μου δέσποτα εν τη βασιλεία σου. Πίστη μου Άγιε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Το
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Και ελέησο. Σοι, Κύριε. Αμήν. Του Κυρίου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Πατράγιε, ευλόγησο. Ο ευλογόντος, ευλογούντισε, Κύριε, και για άλλους εμείς είπε ευηθώντας, σώσε το λαό σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Αμήν. Το κρίνω σε Εκκλησία σου φύλαξο. Αμήν. Αγία σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Αμήν. Συ αυτούς αντιδόξτε θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μάλλον σε επίσης επισέ. Αμήν. Ειρήνη το κόσμο δόρισε, Εκκλησία σου της ιερεύσει και πάντη το λαό σου, ότι πάσα δόξα αγαθή και πάντο όρημα τέλειων, άνω θενιστή και τα βαίνωση του Πατρός των Φώτων. Εσύ δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να αναπέμπουμε το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νη και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νη και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νη και έως του αιώνος. Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε Λέησον, ευλογία Κύριου και έλθεν δε θυμάστη αυτούς η αγάπη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αέγης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αέγης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησο. Αναστάς εκ νεκρότητος ο αληθινός του εσημώντες περιδίστης Πανακράτου και Παραμό Αγίας των Ιδρώσων. Δυνάμει του κοινού και ζωπηρού σταυρού, προστασία των εκπλανήτων, αφήνω την άγνοια σου μάχη. Και εσύ, μια δύσκολη του προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίο Εδώ σου Πανεπίμων Αποστόλων, τον Αγίο Εδώ σου Αποστόλων Πρωτομάκη, τον Στεφάνου, τον Αγίο Εδώ σου Προβή του Ιλιού, του Τερβίτη, τον Αγίο Εδώ Μεγάλο, την Ιερεπών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλή του Μεγάλου, του Βορείου, του Θεού, του Ιωάννου Καστόλ, απέναντί και κυρίω Πανδιακών Ιφαντήρια του Νικολάου, του Ιδρύου, του Κυρίδου, του Επισκόπτου, του Ιδρύου, του Γενεκταρίου, του Ιδρύου, του Ιδρύου, Φωτιού του Μεγάλου Μάρκου, Εφέσου του Εθνικού Ιωρίου του Καλούπου του Παραμά, τον Αγίο Δόξο του Μεγάλου Θεού του Βασιλέου και Αποστόλου Κωνσταντίνου και Ελένη, τον Αγίο Δόξο και Καρνίκων Μαρτύρων, τον Αγίο Δόξο Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Πλεοφόρου, του Μητρίου του Προβίτου, Θεοδόρου Τίνο και Σατυρά του Κινάκη Αρτενή των Δραματουργών, τον Ερωτήρο Καλαράβου και Ελευθερίου Κοσμά του Ιτολού, τον Αγίο Δόξο και Σαράκων Μαρτύρων, τον Αγίο Διαματικό Μαρτύρων, το σύνδεο φόρο Αντωνίου του Μεγάλου, το σύνδεο φόρο Πατρό Σιμών, Ιωσήφ του Ισυχαστού, τον Αγίο και Δικιά του Πατώρων Ιωακήμ και άλλοι, του Εραγή του Δόξου Νικηφόρου, Πατριάρχου των Οπόλων του Ομολογητού, ούτε την ίδια ευκαιρούμε, και του Εραγή Πατρό Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου του Οπόλου του Χρυσοστόμου, που πήγαινε στα Βογγία, που περέσαμε, και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημά, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμο Θεό. Παραστάζει εκ νεκρότητος ο Θεός του Σιμών, 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 ο Θεός του Αληθώς Ανέστη ο Κύριος,